Μα είναι μοναδική. Κόσμο πάει η Αντωνία μας σήμερα. Να αποκαλύψουμε ότι το ντύσιμο το επέλεξε η Αντωνία. Η Αντωνία ήθελε να φορέσει σορτσάκι. Η Αντωνία φόρεσε ό,τι και να φόρεσε, βέβαια τη πήγαινε. Αλλά αυτό που βλέπετε το διάλεξε η ίδια η Αντωνία. Μετά από αυτό που επιτύχαμε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα ουσιαστικά να βάλω κάτι που είχα να φορέσω πάρα πολύ καιρό. Πολύ ωραία. Το. Αχ, έχει να μας πει νέα. Ας καθίσουμε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ας καθίσουμε να μας πεις την εμπειρία σου. Έχεις να μας πεις πάρα πολλά νέα. Είπες βέβαια, και έτσι θα ξεκινήσω εγώ, ότι είχες να βάλεις πάρα πολύ καιρό σορτσάκι. Ακριβώς. Και τώρα που το φόρεσες, πώς αισθάνεσαι και πώς νιώθεις. Ποια γυναίκα δεν νιώθει υπέροχα όταν φοράει αυτό που πάρα πολύ καιρό ήθελα να το φορέσει ή το έβλεπε και έλεγε αυτό θέλω να το βάλω, αλλά έπρεπε κάτι να κάνει για να το βάλει. Αυτό λοιπόν το έπραξα στο Slimway και ήρθε η ώρα να φορέσω αυτό που επιθυμούσα. Το ταξίδι αυτό της ομορφιάς το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και τον προορισμό του ακόμη περισσότερο. Μέσα στα Slimway ένιωσα πραγματικά τι εστί ταξίδι ομορφιάς και τι θα πει πραγματικά να πραγματοποιήσεις αυτό που πάντοτε επιθυμούσες. Θέλω να μου πεις εντυπώσεις. Η εντύπωση καταρχάς η πρώτη ήταν του συζύγου που με κοιτούσε καθημερινά και βλέπε την αλλαγή και μου έλεγε όντως έχεις αλλαγή και με κοιτούσε μετά και η μητέρα μου. Και μου λέγει πω, λέει αλήθεια, μπράβο αλλαγή. Λέω όλα αυτά είναι συνδυαστικά. Όλα είναι συνδυαστικά. Με θέληση. Θυμάσαι, Αναστασία, που λέγαμε ότι ξεκινάμε όλες από Δευτέρα, ξεκινάμε όλοι με μισή απόφαση. Εγώ πήρα ολοκληρωμένη την απόφαση. Και δίνω την ευχή και σε όλους τους υπόλοιπους κυρίες και κύριους που μας ακούνε να πάρουν ολοκληρωμένη την απόφαση και να κατευθυνθούν στα Slimway όπως ήρθα κι εγώ. Και να γίνει αυτό που πάντοτε επιθυμούσανε. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, αυτό που είπες πριν λίγο, θέλω να το ξαναπώ κι εγώ. Να πας σαν να είσαι στο σπίτι σου, με αυτή τη φιλικότητα, την οικειότητα που είχαν όλοι οι άνθρωποι εκεί μέσα στο Slimway. Να ξαπλώνεις την άνεση του κρεβατιού σου και να έχετε ο φίλος σου ή φίλη σου και να σε περιποιείτε. Κάπως έτσι ένιωθα κι εγώ λοιπόν εκεί, Αναστασία, με ένα πρόγραμμα που ήταν κομμένο και ραμμένα στα μέτρα μου και στο σώμα μου και στο πρόσωπό μου. Ξαπλωμένοι και να σε περιποιούνται. Όνειρο, θαύμα. Εύχομαι πολύ να το γνωρίσουν. Όλοι οι φίλοι και οι φίλες που μας βλέπουν μπορούν να καταλάβουν τη χαρά σου και γιατί τα νιώθεις όλα αυτά. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στην ψυχοσύνθεσή μου. Γιατί είχαμε πει ότι αλλάζουμε το σώμα, αλλά αλλάζουμε και την ψυχική διάθεση. Η ψυχική μου διάθεση έχει ανέβει στα ουράνια. Τι έγινε μέσα σε ένα μήνα? Τι έγινε μέσα σε ένα μήνα? Σπάσαμε όλα τα ρεκόρ. Πραγματικά, δηλαδή ήταν εντυπωσιακή η αλλαγή της και με μαθηματική ακρίβεια όπως είπα. Σύνολο λοιπόν που χάσαμε είναι 48 μισό. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουμε ανεβάσει τόσο ψηλά τον πύχη με σένα, Αντωνία, πραγματικά. Για τα makeover. Ναι, για τα makeover, ναι. Δεν το συζητώ. Αν μιλήσω για μέλη, έχω να πω πάρα πολλά. Είσαι πραγματικά φάνηκε στην πράξη η αποφασιστικότητα που είχες και το πόσο το ήθελες. Έτσι. Γιατί ισχύει ότι εμείς τις δίνουμε τον τρόπο, αλλά έχει να κάνει και αν η ίδια το αξιοποιεί. Η πόντι μας ήταν 48,5 για την ακρίβεια, στο σύνολο. Χάσαμε 6,5 κιλά μέσα σε αυτό το μήνα. Και η Αντωνία το ξέρει ήδη από μόνη της ότι ήμασταν έτσι μια δύσκολη περίπτωση στην απώλεια βάρους, διότι έτσι είχαμε από μικρή ηλικία κάποια ορμονική ανισορροπία έτσι. Αλλά το καταφέραμε και ασχολήσαμε έτσι σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και φτάσαμε στο στόχο μου. Δεν μπήκα καθόλου στη διαδικασία να πω «Όχι, αυτό το φαγητό δεν μου αρέσει», «Όχι, αυτό το διαιτολόγιο δεν είναι καλό για μένα». Ούτως ή άλλως, και αυτό να, να γινότανε, η Ηλέκτρα είναι συζητήσιμη. Ήτανε πάντοτε στην ερώτηση, σ' αρέσει αυτό που σου έβαλα, θα τρως αυτό, δεν σ' αρέσει εκείνο, δεν σ' αρέσει το άλλο. Είχαμε κουβέντα. Τώρα, όσον αφορά τα μηχανήματα, είτε στο πρόσωπο, είτε στο σώμα, είναι δυνατόν να πεις ότι αυτό δεν μου αρέσει, είναι δυνατόν να πεις ότι αυτό δεν θέλω να το κάνω, αφού πας για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και σκοπό. Θα κάτσεις να το κάνεις. Τέλος. Ουσιαστικά ήταν ανώδυνη η διαδικασία. Ευχάριστη πάνω απ' όλα. Είπα και προηγουμένως, εξέφρασα μια εικόνα. Κάθεσαι στο κρεβάτι και σε περιποιούνται είτε στο σώμα είτε στο πρόσωπο. Σε ποιον δεν αρέσει αυτό το πράγμα? Ούτε να κοπιάζεις, ούτε να υδρώνεις με την απολαυστική σου μουσικούλα, πάρα πολύ ήρεμα, πάρα πολύ δροσερά και δύο χέρια να σε ακουμπάνε είτε στο σώμα είτε στο πρόσωπο. Τέλεια. Αντωνία μου, θα σου λείψουν τα Slimway τώρα που τελείωσε αυτό το ταξίδι? Πάρα πολύ. Και εσύ θα μας λείψεις όμως, δεν ξέρεις. Θα σας επισκέφτομαι, δεν υπάρχει περίπτωση να με χάσετε. Έτσι. Και θα κάθομαι στη μέση του σαλονιού να με βλέπουν όλες οι επισκέπτριες για να παίρνουν μάθημα. Πολύ σωστά. Στο παρελθόν είχες μπει στη διαδικασία να χάσεις μόνο στα κιλά? Και ποια γυναίκα δεν έχει μπει στη διαδικασία αυτή, η Αναστασία? Όλες
μας ξεκινάμε να κάνουμε μια ψιλοδίαιτα ή γιατί μας την έχει πει η γειτόνισά μας ή η φίλη μας, χάνουμε ένα-δύο, αλλά πάντοτε τα ξαναπαίρνουμε πίσω. Ιδιαίτερα δε με το πέρασμα των χρόνων αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει τοπικό πρόβλημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χάσεις λογικά και όπως έμαθα πλέον στα Slim Way, να το χάσεις μόνο με διατροφή ή και με δίαιτα που έχει συστήσει η γιαγιά, ο παππούς, η φίλη, η κουμπάρα. Ενώ εμείς. Έτσι? Ενώ εσείς, το χάσαμε το τοπικό γρήγορα. Το χάσαμε γρήγορα γιατί ήταν συνδυασμός φοβερός και διατροφής και μηχανημάτων και χεριών και λόγων όμορφων και χαμόγελων. Έτσι. Σας ευχαριστώ κι εγώ άλλη μία φορά. Αν μπορούσα να ανοίξω την καρδιά μου να δείτε το μεγάλο ευχαριστώ που είναι γραμμένο μέσα, όλες σας, Αναστασία, Μαρία, Άννα, Ηλέκτρα και όλες όσες είναι στο κέντρο αυτή τη στιγμή και εργάζονται, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από καρδιάς. Και εύχομαι και ελπίζω αυτό που νιώθω εγώ να το νιώσουν κι άλλες κυρίες και κύριοι.